φωτογράφηση. Στο επόμενο βίντεο λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν τα κορίτσια μας. Φωτογράφηση αυτής της εβδομάδας αποτελεί δύο πράγματα. Σωστή έκφραση, σωστό ύφος, αλλά και σωστή κίνηση. Πρόκειται για ένα editorial μόδας, το οποίο διαδραματίζεται σε ένα ερημικό βάσος. Επίσης, ακόμη μια δυσκολία της σημερινής φωτογράφησης είναι ότι τα κορίτσια μας πρέπει να αποτυπώσουν στο πρόσωπό τους την έκφραση του φόβου. Και αυτό πρέπει να γίνει απέναντι από τρεις διαφορετικούς φωτογράφους, τρεις διαφορετικούς φωτογραφικούς φακούς και αυτό από την εταιρεία Click Photography. Καλύτερα να αλλάξεις πόδι όμως. Ραφαέλα μου, βλέπω ότι τα πας πάρα πολύ καλά. Συνέχισε έτσι. Μπράβο. Το πλεονέκτημα της Ραφαέλας είναι ότι τη βοηθάει πάρα πολύ ο σωματότυπός της. Το μειονέκτημα της Ραφαέλας μας είναι ότι δυσκολεύεται στην έκφραση του προσώπου. Εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερη δουλειά, τίποτα δεν είναι κατόρθωτο. Σιγά σιγά κοπέλες μαθαίνουν μέσα από αυτό και νομίζω πως καθημερινά καλυτερεύουν. Το πλεονέκτημα της Μαρίας είναι ότι έχει σωστές γωνιές στο πρόσωπο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον φωτογράφο. Για τη λήψη αλλά και για το αποτέλεσμα. Το αρνητικό είναι ότι νιώθει μια μηχανία, έχει μια ανασφάλεια με τον εαυτό της, αν θα τα καταφέρει ή όχι. Πιστεύω ότι τα πήγε καλά, μας πήρε αρκετό χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα το σχολιάσει και η Κριτική Επιτροπή την ερχόμενη Κυριακή. Το σωστό είναι να δω και το αποτέλεσμα όσον αφορά τις φωτογραφίες που έβγαλαν οι φωτογράφοι μας για να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Έχω ζήσει τα κορίτσια καθόλου τη διάρκεια της φωτογράφησης, έχω την άποψή μου, ξέρω ότι τα πήγαν και οι δύο αρκετά καλά, όμως από εκεί και πέρα αν δεν δω τις φωτογραφίες δεν μπορώ να κρίνω. Πιστεύω πως έχω βγάλει πολύ ωραία φωτογραφία, φοβάμαι λίγο την έκφραση μου βέβαια, αλλά αυτό θα φανεί. Το πλεονέκτημά μου σε αυτόν τον διαγωνισμό πιστεύω είναι το σώμα μου. Δυσκολεύτηκα αρκετά στην κίνηση, με τις πόζες, να προσπαθήσω να σχεδιάσω και τα δύο έτσι ώστε να βγάλω ένα καλό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη δοκιμασία ήταν η πρώτη φορά που χρειαστήκε να κάνουμε κάτι που να είχε κίνηση. Φυσικά με βοήθησαν πάρα πολύ τα ρούχα του κ. Τρίφωνα Μοδέστου. Έχω βγάλει την ιδανική φωτογραφία γιατί προσπάθησα πάρα πολύ και πιστεύω μου βγήκε.